Στο του εμπορικού κέντρου που βρισκόμαστε, μπορεί κάποιος να μπει χωρίς μάσκα, ναι, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι ασφαλείας του εμπορικού κέντρου είναι υπεύθυνοι για να κάνουν τη σύσταση να φορέσει ο επισκέπτης μάσκα. Όμως, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μπει σε ένα κατάστημα για να ψωνίσει, απαγορεύεται να μπει χωρίς μάσκα. Θα φορέσει τη μάσκα του και θα μπει στο κατάστημα, ενώ και οι υπάλληλοι θα είναι υποχρεωμένοι να φορέσουν τη μάσκα τους. Τώρα, στον εξωτερικό χώρο, έξω από τα καταστήματα δηλαδή, εντός του εμπορικού κέντρου, ο κόσμος θα είναι ένας ανά 20 τετραγωνικά μέτρα. Οι υπεύθυνοι στην είσοδο είναι εκείνοι που θα μετρούν το πόσοι μπαίνουν και πόσοι υπάρχουν μέσα στο χώρο. Επίσης, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν μεταξύ τους στο σημείο δεν θα μπορούν να έχουν η σύσταση, είναι μικρότερη απόσταση μεταξύ τους από 1,5 μέτρο. Βέβαια, να δούμε και στο βάθος λίγο τα πλάνα, να δούμε πώς είναι. Έχουν μπει ήδη κόσμος, βλέπουμε, τηρούνται οι αποστάσεις. Οι περισσότεροι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μπει και σε καταστήματα, φορούν τη μάσκα τους. Καλό θα είναι όσοι θέλουν να φορούν και τα γάντια τους, ακόμα πιο προστατευμένοι. Πάντως, μέσα στα καταστήματα είναι αρή. Μέσα στα καταστήματα, Γιώργο μου, σε ακούω. Μέσα στα καταστήματα, να το επαναλάβουμε, είναι υποχρεωτική η μάσκα και για τους πελάτες και για τους εργαζόμενους. Για τα ένας ανά 20 τετραγωνικά που μας είπες, είναι για τους κοινόχρηστους χώρους. Για τα καταστήματα, ακριβώς, που υπάρχουν μέσα στα εμπορικά κέντρα, στους οποίους είναι ένας ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Εντός του εμπορικού κέντρου, ένα άτομο ανά 20 τετραγωνικά, με τη διαφορά, να το επαναλάβουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, καλό είναι όποιος έρχεται θα φέρνει τη μάσκα του εάν θέλει να μπει σε κατάστημα. Όπως βλέπετε, αν θέλουμε τώρα εμείς να μπούμε να ψωνίσουμε, θα φορέσουμε τη μάσκα μας και τότε θα μπούμε στο κατάστημα, όπου και οι υπάλληλοι του καταστήματος από τον νόμο είναι υποχρεωμένοι και εκείνοι να φορούν μάσκα, Γιώργο. Μάλιστα, καλά ψώνια, Άρη. Καλά ψώνια. Με το καλό. Με το καλό. Μας άνοιξε και τα εμπορικά. Λοιπόν, τι μέρα και αυτή η σημερινή, Ωραία ήταν. Τι μέρα και αυτή η σημερινή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι επιτρέπεται και μετακίνηση εκτός νομών. Μετακίνηση μεταξύ των νομών. Άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι. Έτσι, δεν μπορούσε να πάει σε Χαλκιδική, δεν μπορούσε να πάει στην Αργολίδα. Και είμαστε και λίγο προσεκτικοί στους δρόμους σήμερα. Βέβαια. Γιατί θα βγουν όλοι εκεί να πάνε σε συγγενείς, για την Κρήτη κανονικά. Αεροπλάνα, τρένα, λεωφορεία. Κανονικά επίσης, υπάρχουν όμως 50% πληρότητα λέει, σε όλα τα μέσα. Σε όλα, τα μέσα. Υποχρεωτική η μάσκα. Βέβαια, αποστάσεις 1,5 μέτρο. Και να παραλάβουμε την καλή είδηση που αποσπάσαμε από τον αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Παναγιωτακόπουλο. Θεωρητικά στοιχεία. Μας είπε ότι με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν μετά την πρώτη προσπάθεια να φύγουμε από τα μέτρα τα αυστηρά και να γυρίσουμε στην κανονικότητα από 4 Μαΐου δηλαδή και μετά, είναι καλά. Κλείνουμε 2 εβδομάδες. Ναι, είναι ενθαρρυντικά. Μπράβο. Μακάρι δηλαδή να δεν έχουμε έτσι μεγάλη διασπορά. Ναι. Ή έχουμε πάρα πολύ μικρή, ή έχουμε ελάχιστη. Ναι, ναι. Ας μην παίρνουμε θάρρος. Έχω την εντύπωση ότι θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Να μην παίρνουμε θάρρος. Να ανανεώσουμε για αύριο. Λοιπόν, να ανανεώσουμε για αύριο. Να καλά και ψύχρεμοι. 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, Ελλάδα. Γεια σας. Θες να ξαναγίνεις γυναίκα μου? Η Μόνικα θα γίνει δική μου. Το σκηνή μεταξύ μας είναι τσίτα. Μακριά από τη μυρτό μου ο γήπας. Βασάνισέ με, σου δίνω το ελεύθερο.